Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα, με τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου να είναι σε ετοιμότητα να διοχετεύσουν ρευστότητα στις αγορές σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα προκαλέσει αναταραχές, σύμφωνα με πληροφορίες της G20 που επικαλείται το Reuters. Ο Μόντι και ο Λάτ σε κοινές τους δηλώσεις εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, επισημένοντας όμως ότι προϋπόθεση παραμένει ο σεβασμός των Ελλήνων στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είναι έτοιμοι να συνομιλήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης αμέσως μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα. Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Οικονομία, ο Λιρεν, δεν πρόκειται να μεταβεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 λόγω ενδεχόμενης κλιμάκωσης της κρίσης μετά τις ελληνικές εκλογές, αναφέρουν οι Financial Times Deutschland. Από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκπρόσωπός του ανέφερε ότι ο οργανισμός θα σεβαστεί τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ελλάδα. Συνεδριάζει στη μία το Υπουργικό υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο την πορεία του κυβερνητικού έργου, ενώ θα γίνει ενημέρωση ενώπιση των εκλογών. Στις 7 ο κ. Πικραμένος θα συναντηθεί με τον τέος Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τις εκλογές συζητούν ο Υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Γουρό και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχο Καλλιθέας Κώστα Ασκούνη. Πέφτει απόψε η αυλαία της προεκλογικής περίοδου με τις τελευταίες μεγάλες προεκλογικές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Σαμαράς μιλά το βράδυ στο Σύνταγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος συναντάται διαδοχικά με το Γάλλο και Τούρκο πρέσβη. Το βράδυ μιλά στις Αχαρνές. Η Αλέκα Παπαρίγα το βράδυ μιλά στην κεντρική συγκέντρωση του κόμματός της στο πεδίο του Άρεως. Ο Πάνος Καμένος θα μιλήσει στο κλειστό γυμναστήριο του Εγάλεου. Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες πραγματοποιεί ο Φώτης Κουβέλης και το βράδυ μιλά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφονται από σήμερα οι πινακίδες των αυτοκινήτων και οι άδειες κυκλοφορίας προκειμένου οι ετεροδημότες να διευκολυνθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας λόγω των προεκλογικών συγκεντρώσεων. Μεταβολές στις συχνότητες των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών θα ισχύσουν λόγω των εκλογών σήμερα και τη Δευτέρα. Κλειστά είναι σήμερα τα φαρμακεία του Πειραιά, ενώ της Αττικής θα κλείσουν για 6 ώρες από τις 12 έως τις 6, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του φαρμακοποιού, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ρέντι. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Εξωτερικές ειδήσεις. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη επιστοληπτική ικανότητα 5 Ολλανδικών τραπεζών. Ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ότι χρειάζεται να αμβλυνθούν οι κίνδυνοι που απειλούν την παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Αθλητική επικαιρότητα. Συνεχίζεται απόψε το Euro με τους αγώνες του τετάρτου ομίλου. Στις 7 η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη Γαλλία και στις 10 παρατέταρτο η Σουηδία την Αγγλία. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΤΕΝΑ. Ο καιρός. Έθριος καιρός επικρατεί στις περισσότερες περιοχές με πιθανότητα σποραδικών βροχών στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι μέχρι πολύ ισχυροί στα πελάγη και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στους 34 βαθμούς στα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.